έχουμε τεράστια αύξηση στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Φάρμακα τα οποία πληρώνει ο ίδιος ο κόσμος από την τσέπη του. Αυτό, όταν λέμε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, είναι μη υποχρεωτικό συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία όμως δεν αποζημιώνει το ταμείο. Σε αυτή την περίοδο, τα φάρμακα αυτά έχουν πάρει τεράστια αύξηση. Υπάρχει φάρμακο που έχει διπλασιαστεί η τιμή του, υπάρχουν φάρμακα που έχει πάνω από το διπλάσιο η τιμή τους και δυστυχώς αυτός ο χορός των αυξήσεων θα αυξηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με την πάροδο του χρόνου. Ενδεικτικά κάποια φάρμακα τα οποία είναι ευρείας κατανάλωσης. Ονόματα δεν θέλω να πω, αλλά θέλω να σας πω ότι πάρα πολύ γνωστά παυσίπονα έχουν αυξηθεί πάνω από 3%. Οι λόγοι και η αιτία της αύξησης. Ξέρετε να σας πω κάτι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία τάση από τις εταιρείες, λόγω του ότι έχουμε πάρα πολύ φθηνό φάρμακο, αποζημιούμενο φάρμακο, αυτό που συνταγογραφείται και πληρώνει το κράτος, μεγάλες κατηγορίες φαρμάκων να τα χαρακτηρίζουν μη υποχρεωτικά συνταγογραφούμενα. Σε αυτά έχει απελευθερωθεί η τιμή τους από το 2014. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο εισαγωγέας ή ο παραγωγός μπορεί να διαμορφώνει την τιμή όπως αυτός θέλει και όποτε θέλει. Για να αντισταθμίσουν λοιπόν τα όποια χρήματα χάνουν με την μείωση των τιμών των φαρμάκων που αποζημιώνονται, αυξάνουν αυτά τα φάρμακα σε τεράστια. Ενδεικτικά σας λέγω ότι αλυφές, κρέμες, σιρόπια αντιβυχικά, παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη, αρκετά κολύρια, έχουν χαρακτηριστεί μη υποχρεωτικά συνταγογραφούμενα και η λίστα δυστυχώς θα αυξηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή τα επόμενα που έπονται και θα φύγουν από τη λίστα είναι βιταμίνες, ό,τι έχει σχέση με σίδερο, με βιταμίνες και ειδικά φάρμακα τα οποία παίρνουν οι γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες, οι οποίες θέλουν να γεννήσουν και αυτές αντί να τις βοηθήσουμε θα τους βάλουμε πιο ρίγη τα φάρμακά τους.